Ο Έλλον Μάσκ, ο νέο ιδιοκτήτη του Twitter, αποκάλυψε πω η προηγούμενη ιδιοκτησία απέκρυψε στοιχεία και γεγονότα του σκανδάλου Χάντερ Μπάιντεν, του ιού του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, δημοσιεύοντα τα εσωτερικά έγγραφα του κοινωνικού δικτύου. Από τα έγγραφα, μάλιστα, αποκαλύφθηκε πω η ομάδα τη προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν επεξεργάζονταν χρήστε και αναρτήσει και απέριπταν ό,τι έστεκε εμπόδιο στον ίδιο και του δημοκρατικού. Ο Έλλον Μάσκ, έχοντα αποκτήσει την ιδιοκτησία του Twitter, αρχίζει Αμέσω να πραγματοποιεί οργανωτικέ μεταρρυθμίσει και να αλλάζει την εσωτερική πολιτική συντονισμού και δημοσίευση περιεχομένου. Ανακοίνωσε επίση τη δημοσίευση λεπτομεριών σχετικά με την απόκρυψη τη ιστορία του Χάντερ Μπάιντεν, του σκανδάλου που θα μπορούσε να γκρεμίσει την κυβέρνηση Μπάιντεν. Η προηγούμενη ιδιοκτησία του Twitter φρόντισε να μην φτάσουν ευαίσθητε λεπτομέρειε στο ευρύ κοινό, προστατεύοντα την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου με σκανδαλώδη και καθεστοτικό τρόπο. Ο Μάσκαν έρθεσε στο προφίλ του ένα σύνδεσμο με τα εσωτερικά εσωτερικά έγγραφα του κοινωνικού δικτύου, τα οποία δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Ματ Τάιμπι, γράφοντας τη σύντομη λεζάντα σε tweet «Πάμε». Ο Μάσκ τόνισε ότι τα ιδιαίτερα δυσόδη για την κυβέρνηση Biden γεγονότα ελέγχθησαν διπλά πριν από τη δημοσίευση. Ο δημοσιογράφος Τάιμπι δημοσίευσε πολλές αναρτήσεις ταυτόχρονα με τίτλο «Αρχεία Twitter». Μεταξύ άλλων περιέχουν πληροφορίες για την ιστορία με το φορητό υπολογιστή του Ιουδού Προέδρου τον ΙΠΑ για το περιεχόμενο του οποίου είχε γράψει παλαιότερο Αμερικανικό Αμερικανικός τύπος, αλλά στη συνέχεια η ιστορία αποσιοποιήθηκε γρήγορα. Μιλάμε για τη φορολογική απάτη του Biden Jr. και την παροχή ψευδών πληροφοριών για τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Επιπλέον, ο δημοσιογράφο Τάιμπι αποκάλυψε τη λογοκρισία που ασκούσε η διοίκηση του Twitter υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματο, τον είπα γενικά και αρχικά του υποψηφίου και στη συνέχεια Προέδρου Τζο Biden. Ο δημοσιογράφο δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των διαχειριστών του κοινωνικού δικτύου, ένα από του οποίου σέλνει μία σειρά από συνδέσμου σε αναρτήσει Συνοδευόμενε από μια υπογραφή, οι οποίε μετά διαγράφησαν.